Το Ιουλίου 2020. Η σκητάλη δόθηκε. Η Γερμανία αναλαμβάνει επίσημα την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κροατία. Οι προσδοκίε είναι τεράστιε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βυθισμένη σε μια θανατηφόρα πανδημία. Η οικονομία έχει υποχωρήσει δραματικά και τα φιλόδοξα σχέδια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν στα χαρτιά. Λαμβάνοντα υπόψη το τεράστιο μέγεθο τη κρίση, όλοι σκέφτηκαν ότι μόνο η Γερμανία τη Αγγελά Μέρκελ μπορεί να οδηγήσει με επιτυχία την Ευρώπη στου επόμενου μήνε. Ο πιο σημαντικό στόχο τη Γερμανική Προεδρία ήταν να επιτευχθεί η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψη και το Πολιετέ Δημοσιονομικό Σχέδιο. Και με την τελευταία συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορούμε πραγματικά να δούμε ότι αυτό ο στόχο επετέφχθη. Όλα τα άλλα επισκιάστηκαν από τι δυσκολίε τη πανδημία του κορονοϊού. Η καγκελάριο Μέρκελ και οι σύμμαχοι τη στο Συμβούλιο, ιδίω ο Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, πίεσαν για άνευ προηγουμένου δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δανείζεται πλέον συλλογικά για να βοηθήσει το κέριο πλήγμα των 27 και να εξασφαλίσει μια ισχυρή ανάκαμψη. Συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ θα κινητοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Η Γερμανική Προεδρία έκανε μια τεράστια διαφορά όσον αφορά την ελεγγύη στην κρίση του κορονοϊού. Η γαλλογερμανική πρόταση έγινε δεκτή με τεράστια ανακούφιση και θα έλεγα ακόμα και με ευγνωμοσύνη πιθανώ από κάποια κράτη-μέλη και πολλού ευρωβουλευτέ. Γιατί η διαφορετική αντίδραση τη Γερμανία στην οικονομική κρίση ήταν κάτι που ήταν εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρώπη στο σύνολό τη. Έλεο πανδημία, όλα τα άλλα σημαντικά ζητήματα, όπω η μετανάστευση και το κλίμα, μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, ο σεβασμό του κράτου δικαίου βρέθηκε στο επίκεντρο όταν ξαφνικά συνδέθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Τελικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψε συμφωνία συμβιβασμό με την Πολωνία και την Ουγγαρία, αφού οι δύο χώρε είχαν ασκήσει βέτο στο πακέτο ανάκαμψη. Αρκετοί λένε ωστόσο ότι η Μέρκελ και οι άλλοι περίμεναν πολύ καιρό για να απαντήσουν σε Βαρσοβία και Βουδαπέστη. Επιβάρυναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ενώ την ίδια στιγμή συνέχιζαν το business as usual με τους Ούγγρου και τους Πολωνούς. Αυτό δεν λειτουργεί γιατί αν τα κρατημέλη απαλλαχθούν από τις υποχρεώσεις τους να επιμείνουν στην τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου, τα ενιαία θεσμικά όργανα όπως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από μόνα του θα δυσκολευτούν πολύ να προωθήσουν αυτή την ατζέντα. Καθώς το έτος πλησιάζει στο τέλος του, ο φόβος της πανδημίας δίνει την ελπίδα σε μια κατά τα άλλα ζωφερή χριστουγεννιάτικη σεζόν. Η διάθεση των εμβολίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα εναπόκειται στην Πορτογαλία να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάκαμψη.